Πατέρων Σοφία και Παράδοση. Μία πορεία από το Άγιον Όρος στο δύσβατο κόσμο και από το μικρό ανθόκυπο της ψυχής μας στο μεγάλο έλεος του Θεού. Ένα ταξίδι με οδηγό την Ορθοδοξία μας. Επιμέλεια παρουσίαση Παρασκευάς Λεκέας. Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Στη σημερινή εκπομπή θα ξεκινήσουμε ένα νέο βιβλίο. Ο τίτλος του «Τρέφοντας το λαό του Θεού» του Αρχιμανδρίτου Επιφανίου Θεοδωροπούλου από τις εκδόσεις Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός Σταμάτα 2017. Επιμελία του Αρχιμανδρίτου Ιωάννου Κωστόφ. Ας διαβάσουμε τον πρόλογο με τη βοήθεια του Θεού και την εμφανή εξ ουρανού συμπαράσταση του μακαριστού γέροντος Επιφανίου, προβαίνουμε στην έκδοση κατά θέματα των απομαγνητοφωνημένων ομιλιών συζητήσεων, τις οποίες είχε κατά καιρούς εκφωνήσει στο παρεκκλήσιο των τριών ιεραρχών ομονίας. Να σημειώσουμε ότι επειδή το ακροατήριο δεν ήταν πάντα το αυτό, εμφανίζονται ορισμένες επαναλήψεις. Μερικές δεν τις απαλείψαμε διότι θα χαλούσε η ροή του προφορικού λόγου. Σε μερικές καταφύγαμε με πλήρη σεβασμό στις θέσεις του πατρός μας, σε σύνθεση για το ευσύνοπτο και κατανοητό. Θα γίνει νομίζω αντιληπτή η πλήρης ωφέλεια από την ανάγνωση των λόγων αυτών. Πιστεύουμε ότι ο μακαριστός όντας ταπεινός θα προσευχόταν να μην σπουδαιολογούν οι ακροατές του τα αναφερόμενα. Τώρα που δεν πειράζεται από την υπερηφάνεια, θα χαίρεται και θα αγάλεται που πρόσφερε και αυτός το λιθαράκι του στην οικοδομή των πιστών και, εφρενόμενος, θα υμνεί γι' αυτό το Δημιουργό, το δοτήρα του φωτισμού προς τροφοδοσία του λαού του. Να σημειώσουμε ακόμα ότι προς διευκόλυνση των αναγνωστών σημειώσαμε με πλάγια τις ερωτήσεις και με ορθά τις απαντήσεις. Ευχαριστούμε για τη συμπόρευση. Περί δημιουργίας. Ερώτηση. Γέροντα, θέλω να κάνω μία παρατήρηση εξ αφορμής της θεραπείας του τυφλού, κατά την οποία χωρίς αυτός να έχει βολβούς, ο Κύριος έφτιαξε πυλό και τους δημιούργησε. Εφόσον ο Κύριος δημιουργεί το μέρος, έχει δημιουργήσει και το όλον. Άρα ο άνθρωπος δεν κατάγεται από τον πίθηκο. Απάντηση. Αυτό για μας, πει, εδώ αναφέρει το όνομα του ακροατή, οι άπιστοι ούτε τα θαύματα τα οποία έκανε ο Κύριος στο Ευαγγέλιο δέχονται, ούτε τη δημιουργία. Αυτοί ας μείνουν στην απιστία τους. Για μας φυσικά ο άνθρωπος είναι δημιούργημα, είναι πλαστούργημα της δεξιάς του υψίστου και δεν είναι προϊόν εξελίξεως από τα ζώα.
θα πει ίσως κάποιος. Δηλαδή, αδυνατούσε ο Θεός αν ήθελε να δημιουργήσει τον άνθρωπο έτσι, να είναι ο άνθρωπος προϊόν εξελίξεως? Ο Θεός δεν αδυνατούσε να κάνει τίποτε. Παντοδύναμος είναι και ό,τι θέλει κάνει. Αλλά δεν έκανε έτσι τον άνθρωπο ο Θεός. Αυτός είπε και γεννήθησαν. Αυτός ενετήλατο και εκτίσθησαν τα σύμπαντα. Για τον άνθρωπο έκανε ειδική δημιουργική ενέργεια και τον έκανε κατ' εικόνα και ομοίωσή του. Δεν είναι λοιπόν ο άνθρωπος προϊόν εξελίξεως από τα ζώα, αλλά πλαστούργημα της δεξιάς του υψίστου. Και ενεφύσισεν ο Θεός εις τον άνθρωπον και γίνεται ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν. Άλλο ερώτημα. Ο Χριστός όταν λέει «και άλλα πρόβατα έχω», εννοεί τους εξωγήινους? Απάντηση. Αυτό μέχρι σήμερα το εξηγούμε ότι εννοεί τους εθνικούς, τους εκτός της αυλής του Ισραήλ. Αν βρεθούν εξωγήινοι σε άλλους πλανήτες, θα πούμε ότι ο Κύριος προφητικός το είπε και για εκείνους. Ακροατής. Βέβαια, ο Θεός τους έχει δημιουργήσει και εκείνους. Πατέρας Επιφάνιος. Ασφαλώς, φυσικά, όπου υπάρχει δημιουργία, από το Θεό υπάρχει. Δημιουργός ένας είναι, και του υλικού και του πνευματικού κόσμου. Ακροατής. Ο Αδάμ θα έμενε αιωνίως στη γη αν δεν αμάρτανε, ή κάποια μέρα ο Θεός θα τον μετέθετε? Πατέρας Επιφάνιος. Αυτό δεν μας το είπε. Είναι δική του δουλειά. Αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσατε την γην, του είπε. Τον άφησε να κατακυριεύσει τη γη. Αν κάποτε τον πήγαινε και παραπάνω, δικό του θέμα. Ίσως θα μπορούσε να πει κανείς ότι κάποτε μέσα στον χρόνο, κατά αναλογία προς τους αγγέλους, ο Αδάμ θα παγιωνόταν στο καλό, θα πάθαινε ατρεψία. Πάντως αυτά είναι υποθέσεις και ας μην μιλάμε για υποθέσεις. Ο Αδάμ είχε δυνατότητα να αμαρτήσει, αλλά δεν είχε ροπή προς την αμαρτία. Το ίδιο θα ήταν και στα παιδιά του. Ο κίνδυνος θα υπήρχε κάθε στιγμή σε κάθε ένα συγκεκριμένο άνθρωπο, αλλά οι συνέπειες θα ήταν μόνο για αυτόν και ενδεχομένως και για τους απογόνους του. Δεν θα ήταν για τους απογόνους των άλλων. Όπως η πειρά των Σοδόμων και Γομόρων κατέκαυσε τους Σοδομίτες, τους Γομορίτες και τους άλλους κατοίκους της Πενταπόλεως που είχαν φτάσει σε αυτό το σημείο της κακίας, αλλά δεν πείραξε τους άλλους. Ακροατής. Σχετικά με τον κατακλυσμό, οι εξελικτικοί παρουσιάζουν σαν επιχείρημα το ότι πώς είναι δυνατόν, εφόσον πλημμύρισε η γη από νερά, να έχουμε τέτοια ποικιλία τουλάχιστον του μικρόκοσμου, χιλιάδες έντομα κλπ. Πατέρας Επιφάνιος. Ο Θεός που πρώτη φορά είχε τη δύναμη να τα δημιουργήσει, μετά είχε αδυναμία να τα ξαναφτιάξει. Ακροατής. Δεν αναφέρεται πουθενά ότι έχουμε νέα δημιουργία. Πατέρας Επιφάνιος. Και χωρίς να αναφέρεται, ήθελε ο Θεός να υπάρχουν όλα αυτά. Όσα καταστράφηκαν, δεν είχε τη δύναμη να τα ζωογονήσει? Τα ίδια αυτά που πέθαναν, δεν είχε τη δύναμη να τα ζωογονήσει? Ακροατής. Οι διάφοροι αστερισμοί γιατί έγιναν? Πατέρας Επιφάνιος. Εκ γάρ μεγέθους και καλονής, αναφέρει η Σοφία Σολομώντος, να παίρνουμε μια ιδέα του μεγαλείου του Θεού. Ακροατής. Δηλαδή για τον άνθρωπο και αυτά? Πατέρας Επιφάνιος. Όλα για τον άνθρωπο. Αφού ο Θεός έγινε άνθρωπος για τον άνθρωπο, τι μεγαλύτερο από αυτό? Τι είναι μπροστά στη σάρκωση του Θεού οι γαλαξίες? Θυμάστε στο τροπάριο του παραλίτου λέει «άνθρωπον ου και έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ», και το απαντά
διασέ άνθρωπος γέγονα, διασέ σάρκα περιβέβλη με και λέγεις άνθρωπο νου και έχω. Από το δοξαστικό της λυτής της Κυριακής του Παραλίτου. Ακροατής, τι σκοπό έχει η δημιουργία του ζωικού βασιλείου και όλων στη γη γενικά? Πατέρας Επιφάνιος, πριν πάει ένας βασιλιάς να εγκατασταθεί στο παλάτι του, οι υπάλληλοι, οι αυλικοί του και οι άλλοι του ετοιμάζουν το παλάτι, το ανάκτορο, του βάζουν μέσα χαλιά, του βάζουν σκεπάσματα, να τα έχει όλα, να μην του λείπει τίποτε. Ένας αρχιερέας πάει να εγκατασταθεί σε μια μητρόπολη. Του τα ετοιμάζουν, να τα έχει όλα. Το ίδιο ακριβώς έκανε ο Θεός για το βασιλεία της κτήσεως, τον άνθρωπο. Του ετοίμασε το παλάτι του και μετά τον έφτιαξε. Έφτιαξε όλα αυτά για την εξυπηρέτηση του ανθρώπου, αλλά και για την τέρψη του ανθρώπου, για να τέρπονται ακόμα και οι αισθήσεις του. Όσον αφορά τις γενεές 14, υπάρχουν κενά στις γενεαλογίες και στην Παλαιά Διαθήκη. Πολλές φορές δηλαδή, επειδή μεσολαβούν μερικοί άσημοι απόγονοι, τους πηδάνε αυτοί που σύνταξαν τους πίνακες και φτάνουν στο δισέγγωνο, στο τρισέγγωνο που είναι επιφανής, κατά κάποιο τρόπο αξιόλογος. Λέει κάποιος, ας πούμε, με τα σημερινά δεδομένα. Ο Δημήτριος εγέννησε τον Ιωάννη, ο Ιωάννης τον Παύλο, ο Παύλος τον Αθανάσιο, ο Αθανάσιος τον Γεώργιο και ούτω καθεξής. Ένας άλλος δεν αναφέρει τα πρόσωπα τα οποία μεσολαβούν, αλλά από τον πρόπαπο, ξέρω εγώ, πάει στον εγγονό, γιατί αυτός τον ενδιαφέρει και λέει, ο τάδε εγέννησε τον τάδε. Δεν λέει ψέματα, κάνει απλώς μια παράληψη. Όταν ένας από εμάς εδώ λέει, για να πάμε από εδώ στην Καλαμάτα με το τρένο, επί παραδείγματι, περνάμε τους Αγίους Αναργύρους, την Ελευσίνα, την Κόρινθο και αρχίζει και λέει ένα προς ένα όλους τους σταθμούς. Και ένας άλλος λέει, αντί 30 σταθμών, 20. Αυτός έχει απλώς ελιπέστερη περιγραφή. Δεν λέει ψέματα. Επειδή λοιπόν και το συντάκτη των γενεαλογικών καταλόγων δεν τον ενδιαφέρουν οι ενδιάμεση κρίκοι, αλλά ο μεθεπόμενος πηγαίνει κατευθείαν σε αυτόν και τον εμφανίζει σαν ιό του πρώτου, ενώ είναι απόγονος άλλης τάξεως. Αν λοιπόν έχουν γίνει αρκετά τέτοια, είναι ενδεχόμενο τα χρόνια να είναι πολύ περισσότερα. Δεν έχει σημασία πόσα χρόνια είναι. Είτε είναι 8.000 χρόνια, είτε είναι 10. Περίπου εκεί τα υπολογίζουν. Πώς ξέρουμε τώρα ότι υπάρχουν κενά? Συμπτωματικά το ξέρουμε, επειδή σε άλλα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης συμβαίνει να υπάρχει στη συγκεκριμένη γενεαλογία αναλυτικότερος πίνακας που περιλαμβάνει και τους ενδιάμεσους. Ακροατής, πόση περίπου είναι η ηλικία του ανθρώπου σύμφωνα με τη βίβλο? Πατέρας Επιφάνιος, δεν βγαίνει με ακρίβεια, διότι έχει, όπως σας είπα, μερικά χάσματα στις γενναίες. Πάντως, δεν βγαίνει εκατομμύρια χρόνια η ύπαρξη του ανθρώπου στη γη. Όχι, αλλά ούτε μπορούμε να πούμε με απόλυτη ακρίβεια. Είναι, ξέρω εγώ, 8.252 χρόνια. Όχι, δεν είναι πάντως εκατομμύρια χρόνια, ούτε εκατοντάδες χιλιάδες. Ακροατής, γέροντα, λέει κάποιος ότι ο απαγορευμένος καρπός του Παραδείσου ήταν η μεταξύ του ζεύγους των πρωτοπλάστων σαρκικές σχέσεις. Πατέρας Επιφάνιος, να πω κάποια λαϊκή παροιμία. Το μυαλό του και μια λύρα. Λέει η γραφή, παιδί μου ρητός, όταν βγήκαν από τον Παράδεισο, Αδάμ έγνω Εύαν την γυναίκα αυτού και συλλαβούσα έτε και τον Κάιν. Το λέει ρητός και απεριστρόφως η γραφή. Στον Παράδεισο δεν υπήρξε σχέση. Εάν βέβαια δεν αμάρταναν, λένε οι πατέρες, ότι με τον ίδιο τρόπο θα γινόταν ο πολλαπλασιασμός του ανθρωπίνου γένους. Αυτό δηλώνει άλλωστε η ανατομία των σωμάτων. Αλλά θα ήταν μια πράξη απαθής
και ανίδωνος. Ακροατής. Γέροντα, το «ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος», που λέει ο ψαλμός, είναι αντιφατικό με το «ελήξεις ως περιβόλαιον τους ουρανούς», που λέει άλλος ψαλμός. Όχι. Απάντηση. Μέχρι τότε που θα θελήσει ο Θεός, η γη θα ίσταται και θα έχει την πορεία της. Όταν ο Θεός αποφασίσει, τότε αλλάζει το πράγμα. Ακροατής. Ξέρουμε συγχρόνως από τη γένεση ότι ο Κύριος πρώτα δημιούργησε τη γη και μετά τους αστέρες. Πατέρας Επιφάνιος. Είναι, παιδί μου, ένα ερώτημα το οποίο κάνουν οι άπιστοι, οι αρνητές. Πώς υπήρχε φως πριν από τον ήλιο, διότι ο ήλιος έγινε την τέταρτη ημέρα, ενώ το φως την πρώτη. Λες και ο Μωυσής ήταν τόσο ανόητος να μην καταλαβαίνει αυτό το πράγμα και να μην βάλει τον ήλιο από την πρώτη μέρα. Και εκείνος ήξερε ότι ο ήλιος είναι πηγή φωτός. Για να βάλει τον ήλιο την τέταρτη μέρα σημαίνει ότι τέτοια αποκάλυψη είχε από το Θεό. Δεν ήταν κουτός να μην το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα, ότι αφού δεν υπήρχε ήλιος, πώς υπήρχε φως. Το Θεό αδυνατεί ουδέν. Ακροατής. Πώς εννοούμε το διάλογο του Θεού με τον Αδάμ, εφόσον η προϊστορία αναφέρει ότι ο άνθρωπος σταδιακά απέκτησε τον προφορικό λόγο, στην αρχή δεν μιλούσε, μετά άρχισαν τα νοήματα και αργότερα. Πατέρας Επιφάνιος. Καταρχήν, για να μιλήσει ο Θεός τον Αδάμ, ήταν ανάγκη να του μιλήσει με φθόγκο, με φωνήεντα? Δεν μπορούσε να του μιλήσει μέσα στην ψυχή του? Τέλος πάντων, και σε ποια γλώσσα του μιλούσε? Αφού ακόμα δεν υπήρχαν γλώσσες, σε ποια γλώσσα του μιλούσε? Στη Σουαχίλη? Λοιπόν, πώς λέει «ο Θεός μιλούσε στον Αδάμ», αφού η προϊστορία μας λέει ότι ο άνθρωπος στην αρχή γρύλιζε και μετά απέκτησε τον προφορικό λόγο? Αυτά τα λένε εκείνοι που πιστεύουν ότι ο άνθρωπος βγήκε από ζώο, και γι' αυτό λένε ότι ο άνθρωπος δεν είχε προφορικό λόγο, γρύλιζε. Εμείς όμως που δεχόμαστε ότι ο άνθρωπος δεν είναι προϊόν της εξελίξεως, αλλά είναι πλαστούργημα της δεξιάς του υψίστου, πιστεύουμε ότι από την πρώτη στιγμή κατά την οποία εμφανίστηκε ο άνθρωπος στη γη, είχε και ενδιάθετο και προφορικό λόγο. Ακροατής. Γέροντα, νομίζω ότι υπάρχει επικοινωνία και χωρίς να υπάρχει ο έναρθρος λόγος. Μπορεί να μην μιλάνε οι άνθρωποι, αλλά να επικοινωνούνε, όπως στην άλλη ζωή. Πατέρας Επιφάνιος. Ασφαλώς. Λοιπόν, η ομιλία του Θεού προς τον Αδάμ μπορεί να ήταν μυστικές ελάμψεις στην καρδιά του, όπως και στους προφήτες. Ελάλησε Κύριος στον πρώτο, στο δεύτερο, στον τρίτο προφήτη. Δεν αποκλείεται βέβαια να ήταν και μια φωνή πραγματική, την οποία να την άκουγε ο προφήτης. Να ήταν φωνή, έναρθρος λόγος. Δεν εμποδίζεται ο Θεός να φτιάξει μια φωνή και να μιλήσει με κάποιον. Αλλά μπορεί να ήταν και απλές μυστικές ελάμψεις στην καρδιά του προφήτου ή του Αδάμ. Και αυτό ήταν φωνή Κυρίου. Φωνή λοιπόν δεن σημαίνει σόν και καλά έναρθρος λόγος. Ο Θεός μιλάει πολλές φορές μυστικός στις καρδιές των Αγίων. Δεν είναι ανάγκη να γίνεται αντιληπτός στην αίσθηση της ακοής. Ο Μέγας Βασίλειος λέει ότι το κατοικώνα συνίσταται σε τέσσερα στοιχεία: το νοερό, το αυτεξούσιο, το αρχικό και το κοινωνικό. Ο άνθρωπος έχει το νοερό, τη σκέψη, τη διάνοια, το νου. Έχει το αυτεξούσιο, δηλαδή την ελευθερία της βουλήσεως. Είναι ελεύθερος ο άνθρωπος να πράττει το αγαθό ή το κακό, να ακολουθεί το Θεό ή να τον εγκαταλείπει. Έχει το αρχικό, όπως ο Θεός είναι άρχον, άρχη της κτήσεως, έτσι και ο άνθρωπος άρχη της κτήσεως.
το λέει ο Θεός. Όλη την κτήση, λέει, την έδωσα υποχείριό σου. Τα κτίνη, τα ψάρια, τα ερπετά, η γη, τα πάντα είναι υπό τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι βασιλεύς της κτήσεως. Έχει λοιπόν το αρχικό, το οποίο είναι και αυτό στοιχείο του Τριαδικού Θεού. Και έχει και το κοινωνικό. Όπως υπάρχει κοινωνία μεταξύ των προσώπων της Αγίας Τριάδος, έτσι και ο άνθρωπος έχει κοινωνικότητα, αγαπά των πλησίων του, έχει συνέστημα. Αυτά είναι στοιχεία του Τριαδικού Θεού, και του Πατρός, και του Υιού, και του Αγίου Πνεύματος, και τα έδωσε ο Τριαδικός Θεός στον άνθρωπο και αυτά απαρτίζουν το κατ' εικόνα του ανθρώπου. Είναι χαρακτηριστικό ότι μπορεί ο άνθρωπος, ο πεπερασμένος, να κάνει τόσα μεγάλα άλματα και στην επιστήμη και στην τεχνολογία. Αυτό μαρτυρεί πραγματικά ότι ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα Θεού πλασμένος, ενός Θεού τέλειου, δημιουργού του παντός, αριστοτέχνου κλπ. Όταν την εποχή εκείνη, κατά την οποία οι άνθρωποι ακόμη ήσαν σε πρωτόγονη σχετικώς τουλάχιστον κατάσταση, όχι βέβαια με την έννοια των εξελικτικών, αλλά με την έννοια της σημερινής επιστημονικής και τεχνολογικής εξελίξεως, λέει ο Μωυσής ότι ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα Θεού και εμείς βλέπουμε σήμερα τον άνθρωπο να εκτιλήσει τις ικανότητές του, να φτάνει εκεί που φτάνει και να φτιάχνει διαστημόπλια και τόσα άλλα. Δεν μπορούμε να πούμε παρά ότι πράγματι ο Μωυσής ήταν θεόπνευστος όταν έγραψε αυτό το κατ' εικόνα, διότι ακριβώς φαίνεται ότι ο άνθρωπος είναι πρικισμένος από μια δυνατή νοερά δύναμη, την οποία του έδωσε ο Θεός. Αλλά φυσικά, ο άνθρωπος έχει μέχρι σε ενός σημείου το αρχικό. Δεν είναι κύριος της κτήσεως όπως είναι ο Θεός. Εκεί που μέχρι σε ενός σημείου κάνει φράγματα, γεφυρώνει ποτάμια κλπ. Ένα ταρακούνημα της γης και λέει «Θεέ μου, πού να καταφύγω από την οργή σου», ακριβώς διότι δεν είναι ισοεψής με το Θεό. Μέχρι σε ενός σημείου άρχη της κτήσεως. Από ένα σημείο και πέρα επιβλέπει ο μεγάλος Θεός τη γη και επί ή αυτήν τρέμην. Ναι, σίγμα. Εδώ αναφέρεται στον ακροατή. Ακροατής, ο αφορίσασμε εκκυλίας μητρός στην προς Γαλάτας επιστολή, τι σχέση έχει με την ανθρώπινη ελευθερία? Πατέρας Επιφάνιος, δεν μπορούμε να μπούμε στα κρίματα του Θεού. Δεν μπορούμε. Αμαρτιών μου τα πλήθη και κρυμάτων σου αβίσους, τι σε ξιχνιάσει? Τροπάριο της Κασιανής. Τι σύμβουλος αυτού εγένετο? Ο Θεός έκανε αυτό το οποίο έκανε κατά την εικαζομένη βούληση. Περισσότερα δεν μπορούμε να πούμε, γιατί ο Θεός δεν μας αποκάλυψε λεπτομέρειες πάνω σε αυτά. Ακροατής, δεν πρέπει να συγχαίουμε την επίσκεψη της Θείας Χάριτος που ενισχύει τον νοερό και ανοίγει νέους ορίζοντες και διαστάσεις και αγγίζει ο άνθρωπος κατά τον τρόπο αυτό το απόλυτο πλέον, όπως οι Άγιοι Μεγάλοι Πατέρες, οι Απόστολοι. Δεν πρέπει λοιπόν να το συγχαίουμε αυτό με το νοερό ιδίωμα, το οποίο έχουν όλοι οι άνθρωποι ανεξαρτήτως πίστεως ημί. Μπορεί επιστήμονες να αναδειχθούν και από το μουσουλμανικό κόσμο ή από τους άθεους κλπ. Πατέρας Επιφάνιος, οι οποίοι όμως έχουν και αυτοί το στοιχείο το οποίο έδωσε ο Θεός σε όλο το ανθρώπινο γένος. Ακροατής, ναι, το οποίο έρχεται δια της φύσεως. Πατέρας Επιφάνιος, μάλιστα. Ακροατής, η χάρη έρχεται δια του πνεύματος και δια της ασκήσεως, της πίστεως, της μετοχής. Πατέρας Επιφάνιος, η ανάπτυξη πάντως, την οποία επιτυγχάνει ο άνθρωπος στη σφαίρα του επιστητού, είναι εκτήλυξη των ικανοτήτων με τις οποίες τον πρίκησε ο Θεός, είτε είναι χριστιανός είτε δεν είναι, μάλιστα. Ακροατής, οι άνθρωποι ξέρουμε ότι έχουν ψυχή. Τα ζώα έχουν? Πολλές φορές ακούμε να λένε για κάποιο ζώο «Μη το βασανίζεις, και αυτό ψυχή έχει». Πατέρας Επιφάνιος, αθάνατη, άειλη, ψυχή τα ζώα δεν έχουν, όπως έχει ο άνθρωπος. Λέμε όμως «Μην το χτυπάτε, έχει και αυτό ψυχή», με την έννοια ότι αισθάνεται, ενώ την πέτρα, αν τη χτυπήσεις, δεν πονάει.
Η πέτρα, αν πάρεις ένα σφυρί και την κάνεις θρύψαλα, δεν πονάει. Το ζώο, αν το βασανίσεις, πονάει. Γι' αυτό λέμε έχει και αυτό ψυχή, δηλαδή υποφέρει, αισθάνεται. Η Παλαιά Διαθήκη λέει ότι η ψυχή του ζώου είναι το αίμα του, ο φορέας της ζωής δηλαδή, ενώ ο άνθρωπος έχει ψυχή και σώμα. Το ζώο είναι ένα, δεν έχει δεύτερο συστατικό, δεύτερο στοιχείο μέσα του. Το ίδιο το ζώο είναι ψυχή, δηλαδή είναι οντότητα η οποία αισθάνεται, υποφέρει, πάσχει. Με αυτή την έννοια λέμε ότι έχει ψυχή το ζώο και φορέας της ψυχής είναι το αίμα του ζώου. Όχι ότι θα πάνε στη βασιλεία των ουρανών τα ζώα. Ακροατής, μιας και μιλήσαμε για τα ζώα, πολλές φορές βλέπουμε αγίους και μάλιστα θαυματουργούς, παραδείγματος χάρη τον Άγιο Δημήτριο, εικονιζομένους με ένα άλογο. Πατέρας Επιφάνιος. Επειδή ήταν στρατιωτικοί Άγιοι, και μάλιστα είναι νεότερη η απεικόνιση αυτή. Συνήθως στις βυζαντινές αγιογραφίες δεν εικονίζονται επί αλόγων οι Άγιοι και καλό είναι όταν παραγγέλλεται εικόνες παραδείγματος χάρη του Αγίου Δημητρίου, του Αγίου Γεωργίου να μην τους παραγγέλλεται επί αλόγου, διότι αυτό έχει ως αποτέλεσμα και μάλιστα όταν η εικόνα είναι στο τέμπλο οι άνθρωποι να προσκυνούν το πέταλο του αλόγου, διότι εκεί φθάνουν. Πάει να φιλήσει ο άλλος και φυλάει το πέταλο του αλόγου. Να είναι οι Άγιοι στρατιωτικοί με την ασπίδα κλπ. Αφού υπήρξαν στρατιωτικοί, αλλά να είναι ολόσωμοι χωρίς να είναι πάνω σε άλογα. Στις βυζαντινές αγιογραφίες δεν θα δείτε πάνω σε άλογα τους Αγίους. Επ' ευκαιρία ένα ανέκδοτο. Κάποια γιαγιά είχε πάει κάποτε σε ένα πανηγύρι να αγοράσει εικόνα του Αγίου Γεωργίου. Ο αγιογράφος δεν είχε εικόνα του Αγίου και της είπε να περάσει σε 3-4 μέρες. Το πανηγύρι διαρκούσε μια εβδομάδα. «Έλα», λέει, «σε 4-5 μέρες να σου τον φτιάξω». Αυτός, αφού είχε Άγιο Δημήτριο, έσβησε το όνομα Δημήτριος και γράφει πάνω Γεώργιος. Πήγε λοιπόν η γιαγιά μετά από μερικές μέρες να πάρει τον Άγιο Γεώργιο. Της τον έδειξε. «Να», λέει η γιαγιά, «πάρε τον». Τον κοίταγε η καημένη, τον κοίταγε. Αυτή ήξερε ότι ο Άγιος Γεώργιος έχει άσπρο άλογο. Έτσι εικονίζεται. Τον Άγιο Δημήτριο τον βάζουν σε κόκκινο. Ήταν λοιπόν αρκετά δύσπιστη. «Βρε παιδάκι μου», λέει, «δεν είναι αυτός ο αφέντης Άγιος Γεώργιος, κάποιος άλλος είναι». «Γιατί, γιαγιά», της λέει, «γιατί ο Άγιος Γεώργιος έχει πάντοτε άσπρο άλογο». «Βρε γιαγιά, με ένα άλογο θα γεράσει ο άνθρωπος». Του ψόφισε και πήρε άλλο. Οπότε πίστηκε η γιαγιά με το αφοπλιστικό επιχείρημα, κατέβαλε την τιμή και πήρε τον Άγιο Γεώργιο με κόκκινο άλογο. Ακροατής. Σε θαύματα, μετά το θάνατό του, ο Άγιος Δημήτριος αναφέρεται ότι εμφανίστηκε έφηπος. Πατέρας Επιφάνιος. Καλά, δεν κολλείεται να εμφανιστεί έφηπος, αφού ήταν υπέας του στρατού. Ακροατής. Γιατί να εμφανιστεί με άλογο, αφού το άλογο δεν υπάρχει στον Παράδεισο. Πατέρας Επιφάνιος. Όχι, εμφανίζεται ο Άγιος έτσι στη γιαγιά αυτή, την Α, τη Β, γιατί έτσι τον έχει δει στις εικόνες και κάνει μια συγκατάβαση να τον δει για να τον γνωρίσει. Στον Παράδεισο έχει σώμα. Εμφανίζεται όμως με σώμα στον ύπνο. Αυτό είναι ένα όραμα. Αν πάει να τον πιάσει, θα τον πιάσει. Αν του δώσει να φάει, θα φάει ο Άγιος. Όπως και με τους αγγέλους. Τους βλέπουμε σαν να έχουν μορφή ανθρώπινη. Έχουν μορφή ανθρώπινη. Δύσκολο είναι στο Θεό που επιτρέπει στον Άγιο να εμφανιστεί ως υπέας. Ακροατής. Κάποιος νεαρός ήταν εχμάλωτος και παρακάλεσε τον Άγιο Δημήτριο. Πατέρας Επιφάνιος. Και εμφανίστηκε αυτός με άλογο και πήρε το παιδάκι. Δύσκολο ήταν στο Θεό να το κάνει αυτό το πράγμα. Περί Θεού λαλείς και λέγεις πώς, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Για ένα θαύμα μιλάμε και ρωτάμε πώς έγινε. Αλίμονο, θαύμα είναι. Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό τελείωσε ο χρόνος της πρώτης μας εκπομπής για το βιβλίο «Τρέφοντας το λαό του Θεού» του Αρχιμανδρίτου Επιφανίου Θεοδωροπούλου. Μέχρι την επόμενη εκπομπή, να είστε καλά. Χαίρετε.
πατέρων σοφία και παράδοση. Μία πορεία από το Άγιον Όρος στο δύσβατο κόσμο και από το μικρό ανθόκηπο της ψυχής μας στο μεγάλο έλεος του Θεού. Ένα ταξίδι με οδηγό την Ορθοδοξία μας. Επιμέλεια, παρουσίαση, Παρασκευάς Λεκέας.